Σήμερα η μητέρα μας αγωνίζεται για τη δικαίωσή της. Και έχει στο πλευρό της τα παιδιά της, την οικογένειά της και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Μια απόφαση που να δικαιώνει την ψυχή της μητέρας του ζητούν από το Μικτόρκο το δικαστήριο Χανίων τα τέσσερα παιδιά της 56χρονης Ρεθυμιώτισσας που τον Ιούλιο του 2022 έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Άνω Μαλάκι από τον 61χρονο επί 42 χρόνια σύζυγό της επειδή είχε αποφασίσει να τον αφήσει. Ο κατηγορούμενος κυριολεκτικά κατέσφαξε την άτυχη γυναίκα, καταφέρνοντας τις 14 μαχαιριές στο λαιμό με ένα κτηνοτροφικό μαχαίρι. Οι δικαστικές αρχές έχουν προτίσως θεσμική ευθύνη, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντι σε όλους μας, να δικάσουν με τη μεγαλύτερη ποινή χωρίς αναγνώριση κανένας ελαφρυντικού το δολοφόνο της μητέρας μας. Η ακροματική διαδικασία άρχισε με την κατάθεση του αστυνομικού της ασφάλειας Ρεθύμνου που επιλήφθηκε όταν ο δράστης της τυχερής δολοφονίας της 56χρονης παραδόθηκε στις αρχές. Πτυχές της γυναικοκτονίας που σόκαρε την κοινή γνώμη της Κρήτης παρουσίασαν στις καταθέσεις τους τα παιδιά του θύματος και του κατηγορούμενου. Δεν τη χαιρέτησα καν τη μάνα μου. Την είχε πετσοκόψει. Ο ιατροδικαστής δεν μας άφησε να τη δούμε. Σαν ζώο την έσφαξε. Με το σφαχτομάχαιρο. Αυτή μας έδωσε φτερά να πετάξουμε και εμείς της τα κόψαμε. Η 37χρονη κόρη του ζευγαριού εμφανίστηκε πεπισμένη πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο, ενώ μίλησε για τις ευθύνες της ίδιας και των αδελφών της για το φρικτό τέλος της μητέρας τους. Εμείς τις δικές μας ευθύνες, σαν οικογένεια, τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Εγώ τις ευθύνες μου τις γνωρίζω. Δεν προλάβαμε να σώσουμε τη μητέρα μας. Είμαστε όμως εδώ για να πούμε την αλήθεια, ας στηρίξουμε την αλήθεια. Και αν αυτή η αλήθεια είναι η αιτία να σωθεί μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αυτό θα είναι ένα όφελος για την ψυχή της μητέρας μας, για τις ψυχές τόσο αθώων γυναικών που έχουν χαθεί άδικα, αλλά και ένα όφελος για αυτή την κοινωνία. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν τα παιδιά της 56χρονης, ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος σκληρός, παλαιών αρχών, που ασκούσε ψυχολογική βία στην άτυχη γυναίκα. Όπως είπε ο ένας από τους γιους της άτυχης 56χρονης, η μητέρα τους είχε φύγει από το σπίτι δύο φορές, ωστόσο είχε επιστρέψει. Η τελευταία φορά που επέστρεψε ήταν μία ημέρα πριν δολοφονηθεί από τον σύζυγό της. Για εγκλήματα με κοινωνικές διαστάσεις μίλησε εξερχόμενη του δικαστικού μεγάρου η κόρη του ζευγαριού, κάνοντας επίσης λόγο για ευθύνες ατομικές και συλλογικές. Οι γυναικοκτονίες δεν είναι απλά εγκλήματα του ποινικού κώδικα. Είναι εγκλήματα τα οποία ενέχουν κοινωνική παθογένεια, στην αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι μας, όποιο ρόλο και αν έχουμε σε αυτή την κοινωνία. Είτε ως γονείς, όπως μεγαλούμε τα παιδιά μας, ως δάσκαλοι, πώς τα εκπαιδεύουμε, ως κράτος, στο πώς επιτρέπουμε την ατιμωρησία, στο πώς προστατεύουμε μια γυναίκα η οποία δεν είναι ευτυχισμένη και θέλει να αποχωρήσει από το γάμο της. Αλλά και ως ίδια κοινωνία, πώς πολλές φορές στιγματίζουμε μια γυναίκα. Η ακροματική διαδικασία διακόπηκε το μεσημέρι και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.